καλείται η Ελλάδα και δίνει Κρήτη να δημιουργήσει το πλαίσιο αυτό για όλες τις μεσογειακές χώρες. Μία ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης των μεταναστευτικών εισβολέων, κυρίως του Λαγοκέφαλου και του Λεοντόψαρου, που έχουν κυριεύσει τον νοτιοανατολικό κρητικό πέλαγος, καταρτούν οι φορείς της Κρήτης σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα βγει την επόμενη εβδομάδα μία προκήρυξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλίας και Θάλασσας του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο θα ανοίξει στους ερευνητικούς φορείς, έτσι ώστε να εκπονήσουν διαχειριστική μελέτη για τα εισβολικά αυτά είδη. Σε ένα χρονικό διάστημα 2 ετών θα ερευνήσουν, θα μελετήσουν τα είδη αυτά, πώς αναπαράγονται, πώς εξαπλώνονται, το θέμα της τοξίνης τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε τα ικανοποιητικά μέτρα για την μείωση και ανάσχεση της εξάπλωσής τους. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια της άμεσης ανακούφισης των αλιέων της Κρήτης, αναμένεται απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για καταβολή αποζημιώσεων που θα αφορούν τον εξοπλισμό και όχι την απολεστήσα παραγωγή, για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία. Το κομμάτι της ίσονος σημασίας αποζημίωσης για αντικατάσταση του εξοπλισμού και επούλωση των ζημιών που έχουν υποστεί μπορεί να γίνει γρήγορα. Με τη διάθεση που υπάρχει το θέμα του Λαγοκέφαλου, κάποια στιγμή ενδεχόμενο να δημιουργήσει και πρόβλημα στις θάλασσες, δηλαδή στο τουριστικό κομμάτι της περιοχής. Πρέπει να έχουμε μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση ως πολίτες και ως σύμβουλοι προς τους τουρίστες, ακόμα και σε σχέση με το χώρο τον οποίο τους δέχεται και τα ξενοδοχεία. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα ξενοδοχεία στον χώρο της Ιεράπετρας, του Μακρύ Γυαλού και της Νότια-Ανατολικής Κρήτης και των Δωδεκανήσων θα πρέπει να ενημερώνουν τους τουρίστες. Στο μεταξύ, η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης εφιστά την προσοχή όλων, τόσο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση των λαγοκέφαλων, όσο και την συνύπαρξή μας με τα εισβολικά είδη στις θάλασσες της Κρήτης. Δεν προκαλούμε αυτό το ψάρι. Το αντιμετωπίζουμε όπως ένα παράδειγμα μέδουσας στην ακτή. Δεν το προκαλούμε, δεν παίζουμε μαζί του. Αναζητεί τροφή και θα επιτεθεί για την τροφή του, όχι για άλλο τρόπο. Και επίσης για κανένα τρόπο δεν το καταναλώνουμε. Κάποια στιγμή θα συμβεί έτσι ώστε κάποιος άνθρωπος θα πεθάνει και θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας μετά από αυτό. Δεν το καταναλώνουμε. Είναι ρητή και σαφής εντολή.